Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Για μία ακόμα Τετάρτη θα είμαστε εδώ μέσα από την εκπομπή στο Επίκεντρο από τηλεόραση Σούπερ. Η θεματολογία της απόψινής μας εκπομπής έχει να κάνει με την επένδυση του Δήμου Νέας Προποντίδας για την αξιοποίηση του ακινήτου Σαχάρα στην Καλλικράτεια. Και καλεσμένο έχουμε το Σύμβουλο Επιχειρήσεων, κύριο Γεώργιο Τζεβελέκη. Κύριε Τζεβελέκη, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω εγώ. Γιώργο, καλησπέρα και καλησπέρα, σε εσένα. Καλησπέρα, Ελευθερία. Καλησπέρα, κύριε Τζεβελέκη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θα μου επιτρέψετε όμως να πάμε πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, να δούμε τους χορηγούς αυτής της εκπομπής. Και συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, από το σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Και όπως προανέφερα, θα μιλήσουμε για την αξιοποίηση του ακινήτου Σαχάρα στην Καλλικράτεια. Μία επένδυση του Δήμου της Νέας Προποντίδας. Έχουμε στην εκπομπή μας καλεσμένο τον Σύμβουλο Επιχειρήσεων, τον κύριο Γεώργιο Τζεβελέκη, για να μας ενημερώσει γύρω από αυτό το ακίνητο, γύρω από αυτό το θέμα. Κύριε Τζεβελέκη, αυτό το ακίνητο, το λεγόμενο Σαχάρα, που βρίσκεται στην Καλλικράτεια και ανήκει στο Δήμο της Νέας Προποντίδας, τι ακριβώς είναι, πού βρίσκεται και... Πού αποσκοπεί? Πρόκειται για ένα ακίνητο στα όρια του δημοτικού διαμερίσματος της Νέας Ηράκλειας με την Νέα Καλλικράτεια. Είναι ένα ακίνητο σήμερα κοντά στα 408 στρέμματα. Εμείς είμαστε μια κοινοπραξία εταιριών, η οποία το 2006 σύναψε μια σύμβαση με τον τότε Δήμο Καλλικράτειας, σημερινό Δήμο Νέας Προποντίδας, συνενώθηκα με τον Καλλικράτη, με στόχο την αξιοποίηση του ακινήτου Σαχάρα. Δουλειά μας ήταν να λειτουργήσουμε ως μοχλός ανάπτυξης μεταξύ του Δήμου και των υποψηφίων εν δυνάμει παιδητών, οι οποίοι θέλανε να επενδύσουν στην περιοχή. Σε αυτή τη φάση, λοιπόν, η σύμβαση είχε 8 στάδια. Είμαστε αυτή τη στιγμή στο κλείσιμο του 4ου σταδίου, που πρόκειται για έναν μη δεσμευτικό ανοιχτού τύπου διαγωνισμό. Έχουμε τη χαρά, και καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα, θερμά, γιατί δίνεται αυτή την ευκαιρία να δημοσιοποιήσουμε αυτό το γεγονός στους ανθρώπους της περιοχής, αλλά και γενικότερα της Χαλκιδικής. Και αν κανείς εκτιμήσει το μέγεθος, τον όγκο του έργου, θα δείτε ότι είναι και εκτός Χαλκιδικής και στη Βόρεια Ελλάδα. Κύριε Ζεβέλη, γενικότερα, όποια επένδυση γίνεται και τέτοια. Σήμερα, σήμερα στον νομό Χαλκιδικής και όχι μόνο. Δεν ωφελεί μόνο, πιστεύω, μια συγκεκριμένη περιοχή, αλλά την ευρύτερη, μην σου πω όλη τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά τη Χαλκιδική σίγουρα. Έτσι. Εργαζόμενοι σίγουρα τη Χαλκιδική. Έτσι. Έτσι. Είχαμε την ιδιαίτερη χαρά να έχουμε την εκδήλωση 5 επενδυτικών προτάσεων από πάρα πολύ σοβαρές εταιρείες στο χώρο τους. Και αυτό που λέω εγώ ότι αποτελεί ορόσημο τόσο κατά απόλυτη τιμή, με την έννοια ότι είναι γείτορες στο χώρο τους. Οι εταιρείες φυσικά έχουμε καταθέσει στο Δήμο το τέταρτο στάδιο, μπορούμε να τις πούμε, είναι η Atlantica Ελλάς. Είναι μια εταιρεία με 43 πεντάστερα ξενοδοχεία σε Ελλάδα, Κύπρο και Αίγυπτο. Μετέχει με μεγάλο ποσοστό η TUI. Καταλαβαίνετε ότι αυτό διασφαλίζει τη βιωσιμότητα του όποιου project υλοποιούν. Έχουν ένα τεράστιο αριθμό πελατών σε όλο τον κόσμο. Η TUI είναι ο μεγαλύτερος πράκτορας στον κόσμο, έτσι, ένα τεράστιο κύκλο εργασιών. Μια τεράστια δυναμική. Είχαμε εταιρείες όπως είναι η Inter Holidays, είναι ένα γκρουπ εταιρεών αυτή. Τα κατεβαίνουν σαν consortium με εταιρείες συνοικιάς αεροσκαφών, με Ισραηλινούς, με Πολωνούς, με Βούλγαρους. Έχουμε ένα μεγάλο fund που κάνει property management, διαχείριση κτηματομιστικών, διαχείριση ακίνητης περιουσίας. Ανήκει, είναι από τα Cayman, αλλά είναι βρετανικών συμφερόντων. Και είχαμε και δύο ελληνικές εταιρείες, οι οποίες θα κατέβουν όμως με ξένα funds, η Τεχνική Ανάπτυξη και η Ταμπός Κατασκευαστική. Δεδομένων των συνθηκών που επικρατούν σήμερα και με την έννοια ότι το ακίνητο αυτό δεν είναι αυτοπροσδιορισμένο, δηλαδή δεν είναι ένα ακίνητο κάπου στο Λονδίνο ή στο Παρίσι. Είναι ένα ακίνητο σε μια χώρα η οποία υπόκειται σε μια κρίση εδώ και καιρό, έτσι.
με πάρα πολλά πλεονεκτήματα, αλλά παρόλα αυτά, αν ρωτήσει κανείς τους επενδυτές, γιατί αυτή είναι η δουλειά μας, κομμάτι της δουλειάς μας, θα σου πούνε ότι εμείς δεν μας ενδιαφέρει αυτό που λένε greenfield investment, δηλαδή το να επενδύσουμε σε γη από την αρχή. Πάρα πολλοί θέλουν να αγοράσουν ξενοδοχεία ή δεν ήταν αυτή τη στιγμή στο business plan, περιμένουν μια ανάπτυξη, περιμένουν κάτι, φοβούνται την ανασφάλεια. Και λογικό είναι. Ναι. Και λογικό είναι. Λοιπόν, να δούμε κάποια πράγματα, παρακαλώ, κύριε Ζαβελέκη, από την αρχή. Το συγκεκριμένο ακίνητο ανήκει στον Δήμο, τέος Δήμος Καλλικρατίας, νυν Δήμος Νέας Προποντίδας, με τον Καλλικράτη που έγινε πριν από λίγα έτη. Το ΤΑΙΠΕ τι σχέση έχει με όλα αυτά, είναι πρώτης. Αρχίσουμε με αυτό. Δεν ανήκει στο ΤΑΙΠΕ αυτό? Όχι. Ανήκει στον Δήμο Νέας Προποντίδας, έτσι. Ωραία. Από εκεί και πέρα. Γίναν κάποιες κινήσεις με τον πρώην τέος, τέλος πάντων, Δήμο Καλλικρατίας, και γίνονται τώρα επαφές και τέλος πάντων το business plan αυτό σίγουρα έχει κατατεθεί στο Δήμο Νέας Προποντίδας. Ποιες είναι από εκεί και πέρα οι προτάσεις που έχετε και οι απαντήσεις που έχετε από το Δήμο Προποντίδας, δηλαδή πώς αντιμετώπισαν μια τέτοιου είδους επένδυση ο Δήμος, εννοώ? Κοιτάξτε, η περιοχή ανήκει στη ζώνη συγκεκριμένου οικιστικού ελέγχου. Υπάρχει προεδρικό διάταγμα που επιτρέπει συγκεκριμένες επενδύσεις. Είναι επενδύσεις που έχουν να κάνουν με τουρισμό, με αναψυχή, με αθλητικές δραστηριότητες κλπ. Δεν θα μπορούσε να γίνει και κάτι άλλο σε συγκεκριμένη περιοχή? Κανένας δεν ξέρει, Ελευθερία. Μπορούσε, δεν μπορούσε. Είναι λίγο άτομο και άτομο. Είναι πολύ περίεργα. Εμείς λοιπόν, στα τρία πρώτα στάδια της σύμβασής μας, είχαμε τη δέσμευση, σημαντικούς όρους, να καταθέσουμε ένα business plan, ένα master plan, με τη μέγιστη ωφελημότητα που θα είχε ένα τέτοιο έργο για την περιοχή και φυσικά που θα είχε όμως μια αντίστοιχη ζήτηση και από τους επενδυτές. Οπότε, στην Αθηνά τη χείρα εκείνη, μπορέσαμε και καταστρώσαμε ένα τέτοιο master plan που αξιοποιεί κοντά στα 80.000 τετραγωνικά μέτρα στην περιοχή. Έχει μαρίνα, έχει ένα μεγάλο συνεδριακό. Αυτό έγινε κατά απέτηση κυρίως δύο μεγάλων οίκων τότε που ενδιαφερόντουσαν. Ήταν οι Βούλγαροι και οι Ρώσοι. Αυτό λοιπόν κατατέθηκε στο τέταρτο στάδιο, το οποίο έγινε τώρα. Αυτό κατατέθηκε το 2009. Στο τέταρτο στάδιο, το οποίο κατατέθηκε τώρα, στην εξάμηνη παράθεση που μας έδωσε ο Δήμος Νέας Προποντίδας, εμείς είχαμε, ο ρόλος μας ήταν να δούμε αν και κατά πόσο οι υποψήφοι αυτή τη στιγμή επενδυτές θέλαν να υιοθετήσουν τη δική μας πρόταση ή είχαν δικές τους προτάσεις ή ένα συνδυασμός των προτάσεων. Αυτό που καταλήξαμε είναι ότι όλοι θέλουν να κάνουν πεντάστερα ξενοδοχεία, εντάξει. Κάποιοι θέλουν να κάνουν και μαρίνα. Σίγουρα ένα συνεδριακό κέντρο θα βοηθούσε στο κοντό της τουριστικής περίοδου που έχει η περιοχή, δηλαδή θέλετε πιο βιώσιμο. Γιατί ένα συνεδριακό που λείπει όχι από την περιοχή της Χαλκιδικής ή της Από τη Βόρεια Ελλάδα, ένα μεγάλο λείπει από τη Βόρεια Ελλάδα. Και από τα Βαλκάνια. Υπάρχουν κάποια μικρά τα οποία βρίσκονται σε ξενοδοχεία. Και από τα Βαλκάνια. Δηλαδή οι Ρώσοι θέλανε ένα συνεδριακό 2.000 θέσεων. Έτσι. Λοιπόν, βλέπουμε ότι υπό την προϋπόθεση ότι η φέρουσα ικανότητα της περιοχής θα μπορέσει να σηκώσει τέτοια έργα, είναι μέσα στο business plan τους. Κάτι που είναι πάρα είναι πολύ κοντά και το αεροδρόμιο, το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης, είναι πάρα πολύ κοντά στην τεράστιο αβαντάζ. Μεγάλο αβαντάζ. Γιατί πιστεύετε, κύριε Τζεβελέκη, ότι υπάρχει αυτή η μεγάλη καθυστέρηση, ενώ υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες? Κοιτάξτε, εμείς ως σύμβουλος παύλα συνεργάτης του Δήμου δεν σταθήκαμε ποτέ στους όρους της σύμβασης γιατί κάτι δεν γίνεται. Εμείς θέλαμε να αποκτήσει σάρκα και οστά αυτό το κοινό το όραμα, να δικαιωθούμε να ξεκινήσει κάποτε αυτό το έργο. Εντάξει. Οπότε δεν μείναμε τόσο στις καθυστερήσεις, αν και ένα χρονικό διάστημα μετά το 2010 που πήραμε την πρώτη παράταση προς τιμή τους με υπαιτιότητα του Δήμου, για τα 6 χρόνια και εμείς δεν καταλάβαμε γιατί, ενώ καταθέταμε συνεχώς τα υπομνήματά μας, προσπαθούσαμε να βρούμε γιατί κάτι δεν γίνεται. Ο Δήμος είχε τις δικές του υποχρεώσεις, τις δικές του προσεγγίσεις. Παλεύαμε με θετικό βλέμμα πάντα για το αύριο. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο και έχουμε κάτι στα χέρια μας. Έχει ο Δήμος, συγγνώμη, πιο πολύ,
κάτι συγκεκριμένο στα χέρια του. Τις προτάσεις πέντε επενδυτών, εκ των οποίων οι τρεις ή ο πρώτος ο ένας είναι πραγματικά χαρά μεγάλη που τον έχουμε. Μακάρι, μακάρι να ευοδοθεί, μακάρι να λειτουργήσει θετικά. Ποιοι ωφελούνται και γιατί από αυτό το έργο? Καταρχήν, κοιτάξτε. Και πώς ωφελούνται? Σήμερα, μεσούσεις της κρίσης, υπάρχει ένας μεγάλος πολλαπλασιαστής. Ό,τι γίνεται, το είπατε προηγουμένως, το είπε ο κ. Παραδόπουλος, ας πούμε, ότι ό,τι γίνεται σήμερα είναι ευχής έργο να υλοποιηθεί. Θέλω να πω, πιστεύετε ότι όλες αυτές οι εταιρείες, οι κολοσσοί, θα μου επιτρέψετε να πω, γιατί μιλάμε για πολύ μεγάλες εταιρείες, τουλάχιστον από αυτές που αναφέρατε, θα θελήσουν να στελεχώσουν με προσωπικό που ανήκει στο. Στον Δήμο, στον Γιάννη, στον νομό Χαλκιδικής, ή στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο. Καταρχήν, αναγκαστικά θα γίνει αυτό το πράγμα. Έτσι, λόγω ηγείτες περιοχής. Θα μπορούσε φυσικά αυτό το πράγμα να υιοθετηθεί και σαν όρος, σε εισαγωγικά η λέξη, γιατί σε ένα επιχειρηματία δεν μπορεί να θέσει όρος με τα λεφτά του. Αλλά ο Δήμος. Ο όρος μπορεί, δεν μου επιτρέψετε λίγο, δεν μπορεί κάποια πράγματα να τα πει. Δήμος είναι, σου δίνω την έκτασή μου, έτσι, τουλάχιστον σε βάζω κάποια πράγματα. Δεν είναι κακό αυτό. Να συνεχίσω την παρέτηση και ευχαριστώ που μου δίνετε αυτή την αφορμή. Ξέρετε ότι υπήρχαν εταιρείες μεγάλοι που όταν εμείς τους προτείναμε μία περιοχή 400 στρέμματα, κτηματομιστικά, με βάση την τελευταία συναλλαγή που έγινε, να πούμε μία περιοχή 20, 25, 30 εκατομμύρια, μας είπαν ότι εμάς. Μας δίνουν τζάμπα περιοχές σε παράδεισο, μόνο για να πάμε. Μόνο για να πάμε. Και εδώ έχουμε σε εσάς, για την ανάπτυξη που θα σημειωθεί στην περιοχή, σε όρους εργασίας, θέσεων εργασίας, εντάξει. Κάτι που είναι μεγάλο πρόβλημα. Και τι εννοώ, δεν μπορώ να απαιτήσω να πάρω ένα σεφ, αν ο σεφ δεν είναι ικανός. Αλλά σίγουρα συμφέρει και στον επιχειρηματία να πάρει προσωπικό από την περιοχή λόγω εγκύτητας, έτσι. Δεν μπορεί να έχετε κανείς. Από τη Λαμία και να δουλεύει. Ένα άλλο είναι. Αυτά πρέπει να τα λέμε, κύριε Τζεβελέκη, γι' αυτό γίνονται και αυτές οι ερωτήσεις, γιατί μας παρακολουθεί. Ανοιχτά. Απλός κόσμος, οι τηλεθεατές, και πρέπει να ενημερωθούν για τα καλώς κείμενα μιας τέτοιας επένδυσης. Στο project αυτό, κύριε Τζεβελέκη, υπάρχει μήπως κάποια παράγνωση, δηλαδή πόσα άτομα περίπου θα απασχοληθούν αν το έργο πάρει μπρος όπως πρέπει, και αν πάρει, όποτε τέλος πάντων? Κοιτάξτε, εμείς στη δική μας προσέγγιση, που φυσικά ήταν σε άλλες εποχές, μιλούσαμε για 1.700, για 2.000 άτομα, χώρια του τι μπορεί να δώσει αυτό πολλαπλασιαστικά, έτσι. Να σημειωθεί και η υπεραξία που αποκτά η περιοχή με ένα τέτοιο έργο. Εντάξει, δηλαδή ζούμε μια εποχή που υπάρχει μια πτώση τιμών στα ακίνητα τεράστια, έτσι. Ρεαλιστικά μιλάμε. Εδώ. Στο 50%, κύριε Τζεβελέκη, και βάλτε. Και βάλτε. Και βάλτε. Εδώ. Θα ήταν ανόητο να πιστεύουμε ότι δεν βοηθάνε πλέον οι καινούργιες επενδύσεις στην Ελλάδα και δει στο νομό Χαλκιδικής. Μακάρι να γίνονται υγιείς επιχειρήσεις, να αναπτύσσονται, για να μπορεί και θέσεις εργασίας να δίνονται στον κόσμο, αλλά εκτός από αυτό να ανεβαίνει και υπεραξία. Παίρνει υπεραξία ο νομός μας. Αυτό ήταν και η περιοχή, η εκάστοτε περιοχή. Αυτό ήταν και στο στρατηγικό σχεδιασμό του τότε Δήμου Καλλικράτειας, αλλά είναι και στον στρατηγικό σχεδιασμό του νυν Δήμου της Νέας Προποντίδας, ότι θέλουν να προωθήσουν τα έργα που είναι σε εξέλιξη, θέλουν να προωθήσουν τις μελέτες, και επί τη ευκαιρία που μου δίνετε τώρα, θα ήθελα πραγματικά να ευχαριστήσω. Δεν το έκανα ποτέ. Είναι η πρώτη φορά που μιλώ και μου δίνετε αυτή τη χαρά να δημοσιοποιήσω αυτό το project. Να ευχαριστήσω, όχι πολιτικά, το τότε Δημοτικό Συμβούλιο που μας ανέθεσε αυτό κόντρα σε μεγάλες εταιρείες, κόντρα στην Bryce, στην ICAP, στην Planet, τον τότε πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον Αποστόλη του Μαμόγλου, τον κύριο Γιωργαλά, τον Δήμαρχο, για την αμέριστη συμπαράστασή του, παρόλες τις δυσκολίες που είχαμε, τον νυν Δημοτικό Συμβούλιο για την ορθή κρίση τους και την εμπιστοσύνη που μας δείξανε αυτό το εξάμηνο. Μα πιστεύω και αυτοί οι άνθρωποι θέλουν το καλύτερο της περιοχής και παλεύουν γι' αυτό. Το εύχομαι. Οπότε, το εύχομαι. Σίγουρα, σίγουρα θα σας βρουν συμπαραστάτη σε όλο αυτό. Πάντα θα υπάρχουν αντιδράσεις. Ο καθένας θέλει για την περιοχή το καλύτερο. Εδώ είμαστε για να αποδείξουμε δικαιωματικά και κατά τεκμήριο με επιχειρήματα το καλό έχει του project, έτσι, όλα είναι ανοιχτά. Η παρουσία με εδώ σε αυτό αποσκοπεί.
Και με χαρά μου να απαντώ σε ερωτήσεις. Μα και οι ενστάσεις και οι αντιδράσεις, είτε προέρχονται από το Δημοτικό Συμβούλιο, είτε μεμονωμένα, πιστεύω ότι είναι κάτι υγιής. Γιατί έτσι, μέσα από αυτές τις ενστάσεις, μπορεί να βρεθεί η λύση. Και μια σωστή λύση που από ό,τι σκοπό έχει τον νομό Χαλκιδικής. Την περιοχή τη συγκεκριμένη. Και την περιοχή. Ρίτσε, με λέει και αυτό το ακίνητο ανήκει μήπως στο Natura. Όχι, όχι, όχι. Δεν ανήκει στο Natura. Υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις παλαιότερα για τη συγκεκριμένη έκταση σε μια επένδυση από οικολογικές οργανώσεις κλπ. Γι' αυτό σας ρώτησα αν ανήκει στο Natura, γιατί τότε δεν το συζητούσε, μάλλον δεν θα ήμασταν εδώ να μιλάμε έτσι. Γιατί δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, δεν μπορούσε να χτίσει το Natura και το ξέρετε πολύ καλά από μένα. Υπήρχαν κάποιες λοιπόν αντιδράσεις από οικολογικές οργανώσεις και λοιπά, μπερδεύτηκαν συμβούλια επικρατείας και ξέρετε εδώ στην Ελλάδα, κύριε Τζεβελέκη, όταν ακούς συμβούλια επικρατείας, αντιδράσεις του λαού, να το δει το Δημοτικό Συμβούλιο ξανά, τρέχα γύρευε και να σας το πω πολύ απλά και άκομψε ίσως, τρέχα γύρευε. Αυτό, τι γίνεται με αυτή την ιστορία, με τις οικολογικές οργανώσεις και ότι κάτι τρέχει εκεί? Κοιτάξτε, εμείς ερευνήσαμε εξονυχτικά το θέμα Natura και δικαίως θέτεται αυτό το... Όχι πρόβλημα, το ζήτημα, την πρόκληση. Ζήτημα, την πρόκληση. Ναι, κάθε φορά σε κάθε έργο υπάρχει αυτή η πρόκληση. Να σηκώσει κάποιος το χέρι και να πει ενίσταμε, γιατί ενίσταμε, υπάρχει αυτό. Εντάξει, okay. Και πάμε Συμβούλιο Επικρατείας. Ναι, αυτό υπήρξε και ένα θέμα, έτσι, υπήρξε ως θέμα σε όλες τις κουβέντες που κάναμε, τους διαλόγους, τις διαπραγματεύσεις που κάναμε με τους υποψήφους επενδυτές. Εμείς ερευνήσαμε εξονυχιστικά ό,τι υπάρχει στην νομοθεσία, ό,τι μπορεί να υπάρχει στην περιοχή. Είδαμε ότι είναι safe, ασφαλές από αυτήν την άποψη. Τώρα υπάρχουν νόμοι, υπάρχει η νομοθετική δικαιοσύνη και η εκτελεστική δικαιοσύνη. Δεν μπορούμε εμείς να υποθέτουμε όταν θα βγει το έργο, όταν θα βγει στην επόμενη φάση που είναι σε τέχνη δημοπράτησης ο τελικός διαγωνισμός. Τότε έχει το δικαίωμα, θα βγει σε διαβούλευση. Ο καθένας που πιστεύει ότι μπορεί κάτι να είναι επιβλαβές. Ναι, εμείς ανεβρίσαμε το έργο σε ό,τι αφορά την χωρική, την κοινωνικο-οικονομική και την περιβαλλοντική ανταγωνιστικότητα της περιοχής. Τα είδαμε αυτά. Δουλειά μας είναι αυτό. Τώρα, ηρίστο εμπαρόδο, αν βγει κάποιος και πει εγώ δεν συμφωνώ, ναι. Και πρέπει όμως να το αιτιολογήσει. Έχει ακουστεί για την υπεράβληση υδάτων τα οποία το ισοζύγιο τα τελευταία έτη, κυρίως στον νομό Χαλκιδικής, το ισοζύγιο των υδάτων δεν είναι αυτό που πρέπει. Δηλαδή, ξοδεύεται πολύ περισσότερο από ό,τι νερό αποθηκεύεται στους υδροφόρους ορίζοντες. Και ήταν ένα θέμα, γιατί είναι κάποιοι δεν μου τα έχω ακούσει, ότι θα υπάρξει μεγάλη υπεράβληση με τέτοιου είδους μονάδες εκεί, όπως προείπατε, με μαρίνες, με ξενοδοχεία μεγάλα κλπ. Και ίσως είναι και αυτό ένα θέμα για την λειψιδρία της ευρύτερης περιοχής. Ακούστηκαν και αυτά, κύριε Τζεβελέκη, γι' αυτό σας τα αναφέρω. Και φυσικά και τα έχω. Και δεν ξέρω αν υπάρχουν βέβαια και στις μελέτες αυτά που έχετε καταθέσει. Σε αυτή τη φάση δεν χρειάστηκε, γιατί δεν υπάρχει παραμετροποιημένο project. Υπάρχει ένα πρωτογενές πρόβλημα στην περιοχή στο θέμα του νερού το καλοκαίρι. Ξέρετε, εγώ ήμουν σύμβουλος στο Δήμο Καλλικράτης 8 χρόνια. Υπεράυξησε του πληθυσμού. Η Καλλικράτεια φιλοξενεί 100.000, η περιοχή της Καλλικράτειας φιλοξενεί περί των 100.000 όσο κατοίκους. Είναι και λίγο πιο κάτω από τον νομό, λοιπόν, παρ' όλα αυτά, να πω ότι έχουν δοθεί λύσεις σε δυσκολότερα προβλήματα λειψιδρίας, όταν θέλει κανείς. Το θέμα είναι να υπάρχει ένα project, να ξέρουμε ότι αυτό το project θα μας ωφελήσει. Ζούμε στο 2017. Και να βρεθεί λύση πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο. Εγώ, η βασική μου ιδιότητα είναι γεωλόγος και μηχανικός μεταλλείων. Έχω αντιμετωπίσει παρόμοια θέματα και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Να ξέρετε ότι μπορούν να δοθούν λύσεις. Μπορούν, αφαλάτωση λέγεται, όταν υπάρχει, κύριε Ζεβελέκη, αφαλάτωση. Όταν υπάρχει θέληση, στο αποχαιρετικό, δεν είναι μόνο το ιδρυοδοτικό, είναι το αποχαιρετικό, αλλά το θέμα είναι να υπάρχει project. Σε τέτοιου είδους επενδύσεις πιστεύω ότι λύσεις μπορούν να βρεθούν. Όταν παίρνεις μια περιοχή και την εκμεταλλεύεσαι, εντός εισαγωγικών εκμεταλλεύεσαι, κατά τέτοιο τρόπο, δίνοντας θέσεις εργασίας σε χιλιάδες κόσμο και εκτοξεύοντας τη συγκεκριμένη περιοχή και ευρύτερα και τις όμορες περιοχές, αυτόματα θα πρέπει να βρεθούν λύσεις. Επιβάλλεται να βρεθούν λύσεις.
Κοιτάξτε, να πω κάτι καταρχήν προς αποφυγή κάθε παρεξήγησης. Πρόκειται για εκμίσθωση ακινήτου, δεν πωλείται τίποτα έτσι. Δηλαδή, παρουσιάζεται ένας υπηρετής και λέει: θέλω να νοικιάσω, να εκμισθώσω το ακίνητο ακόμα και καλύτερα. Θα κάνω. Φυσικά, ναι. Λοιπόν, άρα. Σε εκτάσεις γίνεται αυτό, όπως έγινε και στο Δήμο Πολυγείο. Θα μπορούσε και να πωληθεί. Αλλά δεν τέθηκε θέμα από καμιά δημοτική αρχή, κανένα δημοτικό σύμβολο. Λοιπόν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει πραγματικά. Ωφέλει ο ίδιος ο Δήμος ως αρχή, έχουν οι κάτοικοι, εντάξει. Να σας πω κάτι ότι θα μπορούσε να έχει ωφέλει και η περιοχή της Θεσσαλονίκης. Μιλάμε για μια επένδυση η οποία θα έχει μακριά περίοδο και πάλι επί την ευκαιρία, επειδή λειτουργήσαμε συλλογικά ως κοινοπραξία, είχαμε την τιμή να συνομιλήσουμε τον κύριο και τον ευχαριστώ τον κύριο Ανδρεάδη, τον πρόεδρο του ΣΕΤΕ, τον πρόεδρο των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων και τον κύριο Γρηγόρη Τάσιο, τον πρόεδρο ξενοδόχων της Χαλκιδικής. Αυτοί μας βοήθησαν πάρα πολύ σε αυτό που λέγεται Hotel Business Development. Είδαμε όλα αυτά τα θέματα, εντάξει. Κοιτάξτε, το τελικό αποτέλεσμα ως συμπέρασμα είναι μια συνισταμένη πολλών συνιστοσών. Όλα αυτά που θέτετε είναι υπαρκτά. Εντάξει, από την άλλη είναι σε μια μεριά τη ζυγαριά. Στον αντίποδα είναι τα ωφέλη. Εγώ δεν θέλω να υποφεληθώ τις ευκαιρίες και να πω ότι είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος για την Ελλάδα. Άρα. Τώρα γίνεται ακόμη πιο επιτακτική ανάγκη, κύριε Τσιμπηλέκη, να κληθούν κεφάλαια ξένα για να δώσουν. Παρόλα αυτά, θα γίνει μια μεγάλη επένδυση και πρέπει να δει κανείς μπροστά σε 10 σε 20 χρόνια, που ελπίζω να μην έχουμε την ίδια ένταση στην κρίση, κρίση θα έχουμε, ή να έχουμε λύσεις, και ελπίζω ότι αυτό που καταθέτουμε εμείς είναι μία από αυτές τις λύσεις. Κάθε λύση δεν είναι, πώς το λένε, δεν είναι ένας δρόμος ανοιχτός, έχει δυσκολίες, έχει ανηφόρες, κατηφόρες, αγκάθια. Θα πρέπει να τα δούμε όταν υπάρχει θέληση, από κοινού να συνεκτιμήσουμε όλες τις παραμέτρους, όλους τους παράγοντες που συμμετέχουν και από κοινού με διαβούλευση, εντάξει, να φτάσουμε σε μια λύση. Μην ξεχνάμε ότι ένας επιχειρηματίας, ένας όμιλος έρχεται να βάλει λεφτά σε μια περιοχή. Από την άλλη, μην ξεχνάμε ότι αυτή η περιοχή είναι στο Δήμο, στους δημότες, και ότι αυτή η περιοχή δόθηκε στο Δήμο από το κράτος για συγκεκριμένες χρήσεις. Από ότι έχω μπροστά μου το project που μου έχετε δώσει και βλέπω ότι η ανέγερση συνεδριακού κέντρου. Αυτό λέει πολλά. Ένα συνεδριακό κέντρο θα εξυπηρετήσει πάρα πολλές ανάγκες του νομού αρχικά. Βλέπω αθλητικές εγκαταστάσεις που είναι να γίνουν, όπως γήπεδα, ανοιχτά κολυμβητήρια, μικρά κλειστά γυμναστήρια. Όλα αυτά τι σημαίνει. Αν το δούμε ευρύτερα, είναι όφελος για όλους τους Χαλκιδικιώτες και για όλους τους Βορειοελλαδίτες και όχι μόνο. Θα βοηθηθεί και ο γηγενής πληθυσμός, οι επιχειρηματίες της περιοχής εκεί. Κοιτάξτε, αυτό που έγραψα είναι ότι αν δει κανείς τα project που έχουν υλοποιήσει και λειτουργούν αυτές οι εταιρείες σήμερα, θα καταλάβει και το τι θα γίνει στην περιοχή. Είναι ένα όραμα που έχει συγκεκριμένα σάρκα και οστά, έτσι. Συγκεκριμένη σάρκα και οστά. Και από την άλλη, είναι τέχνημα πράτησης τα οποία ο Δήμος θα επιμεληθεί, έτσι, μαζί από κοινού. Δηλαδή δεν είναι, αυτό ήταν και ο ρόλος μας. Γι' αυτό και έγινε αυτή η ιδιαίτερη σύμβαση. Δηλαδή δεν ήθελε ο Δήμος τότε να βγάλει ένα έργο, να μπει ένας επιδητής και μετά να μην έχει έλεγχο. Θέλαμε, εμείς είμαστε αρμόδιοι για την ορθή, το καλό σε έχει τη υλοποίηση. Και από εκεί και πέρα. Γίνονται προτάσεις, επιλέγει Δήμος ο Δήμος. Βέβαια, επιλέγει ο Δήμος, εντάξει. Και το πιο σωστό είναι αυτό να γίνεται. Ναι, και από εκεί και πέρα μεγάλη ευθύνη. Εκείνη την ώρα που υπογράφεται μία σύμβαση με κάποιον επιδητή, ξεκινάει και το έργο. Κύριε Ζεβελέκη, ποια είναι η άποψη των δημοτών του Δήμου Καλλικράτειας που αφορά και το συγκεκριμένο ακίνητο πρώτον, και δεύτερον, αν υπάρχει αυτή η εγρήγορση, να το πω έτσι, από το ΔΣ, το Δημοτικό Συμβούλιο τέλος πάντων, του Δήμου της Νέας Προποντίδας. Τι επαφές είχατε εσείς και τι ακούτε? Η άποψη των δημοτών της περιοχής, η οποία τέλος πάντων αναλύθηκε τον καιρό της διαβούλευσης που κάναμε το μεγάλο master plan ως σύμβουλος τότε του Δήμου Καλλικράτειας, ήταν πάρα πολύ θετική. Όλοι θέλουν να γίνουν ένα έργο. Έχουν τις συστάσεις τους, και οι οποίες φυσικά διλευκάθηκαν τότε, με την έννοια ότι πολλές φορές υπάρχουν αυτό που λένε
τα μικρά γράμματα στις συμβάσεις, φοβούνται για την πρόσβασή τους στην παραλία, φοβούνται ένα έργο το οποίο θα είναι κύκλωπα στην περιοχή. Εδώ να πω ότι ένας εταίρος χειροπραξίας, η αρχιτεκτονική ΕΠΕ, έχει βραβευτεί από την Ακαδημία Αθηνών για την αισθητική των έργων της, για την Εθνική Βιβλιοθήκη τελευταία. Δηλαδή, Άρα μιλάμε για το κριτήριο επιλογής να είναι η ποιότητα. Η ποιότητα και η αϊφόρος. Κανένας δεν τα αμφισβητεί αυτά. Επειδή ο λαός είναι λίγο περίεργος, ξέρετε, και έχουμε δει δεκάδες παραδείγματα τώρα από εγκαταστάσεις. Εδώ πήγε ο άλλος να κάνει μια μονάδα στη Ρόδο τώρα των 100 εκατομμυρίων και ξεσηκώθηκαν εκεί γιατί την έχουν τα κουνούπια τώρα. Τι να λέμε. Λοιπόν, αφήστε τα τώρα. Εδώ στο αεροδρόμιο του Ελληνικού. Το αεροδρόμιο του Ελληνικού το βγάλαν όλο αρχαιολογικό χώρο. Δηλαδή υπάρχει τέτοια νοησία στην Ελλάδα που δεν παραφανταστείτε τώρα. Θα πρέπει πλέον να μπει κάποιο τέλος σε όλα. Στην περιοχή του Μοιρά, κύριε Τζεβελέκη, δεν παρακολουθώ το ρεπορτάζ κάποια χρόνια εδώ στον νομό. Στην περιοχή Μοιράς είναι η δημοτική έκταση του Δήμου Τέους, Δήμου Ορμήλιας, νυν Δήμου Πολυγύρου τέλος πάντων. Λοιπόν, τότε λοιπόν επειδή μου Δήμου Ορμήλιας υπήρχαν κάποιες προτάσεις εκεί για γήπεδο γκολφ. Και αντιλαμβάνεστε τι μεγάλη επένδυση ήταν αυτή. Άλλο και μονάδων οι οποίες θα εξυπηρετούν τους γκολφερς κλπ. Ακόμη δεν έγινε τίποτα και πήγαινε, δείτε το και σήμερα, είναι ανεκμετάλλευτο όπως ήταν πριν από 40-50% χρόνια. Αυτό συνέβη. Γι' αυτό λέω στην Ελλάδα είναι δύσκολα τα πράγματα, κύριε Τζεβελέκη. Εσείς πολύ καλά τα λέτε και εμείς μαζί σας είμαστε. Το θέμα είναι, γι' αυτό σας ρώτησα πριν, πώς βλέπετε τον Δήμο νέας προποντίδας. Το θέλει το έργο. Το θέλει να το προχωρήσει. Ή νιώσει ήμουνα και γέρας να περάσουμε 5-6 χρόνια να το σκεφτούμε, αλλά καμιά δεκαριά να δούμε τι θα γίνει κλπ. Δεν έχουμε όμως και τα περιθώρια πλέον και την πολυτέλεια για να συμβεί αυτό. Σχετικά με τώρα με τη βούληση του Δήμου Νέας Προποντίδας, στην ερώτηση που μου θέσατε και σε ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση, είναι σημαντική. Υπήρξαν εντάσεις, θεωρώ γιατί και ο Δήμος ήθελε το καλύτερο για το Δήμο. Αυτή τη στιγμή εμείς... Υπήρξαν εντάσεις, κύριε Ζεβελέκη, ή ενστάσεις, έχει διαφορά. Το να υπάρχει μια ένταση ότι εγώ θέλω κάτι πιο καλό ξενοδοχείο, το καταλαβαίνω κι εγώ. Ναι. Μαζί τους είμαι. Στις ενστάσεις είναι που φοβάμαι. Στάθηκα σε... Καχύποπτος, γίνομαι καχύποπτος, κύριε Τζεβελέκη, γιατί τόσα χρόνια τα έχω δει 100 φορές. Δικαιούγεται. Στάθηκα σε όρους της σύμβασης, της υπογεγραμμένης σύμβασης. Τέθηκαν διάφορα θέματα. Ήμασταν εκεί, παλέψαμε μαζί, το διαπραγματευτήκαμε. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος έχει και την πίτα και το μαχαίρι. Έχει στα χέρια του. Πολύ σοβαρές προτάσεις. Έχουμε μία σύμβαση, παρακαλώ. Για την απρόσκοπτη συνέχεια του έργου έχει ένα τεράστιο ρόλο και μια ευθύνη, καλή ευθύνη, παραγωγική ευθύνη, το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Περέδη δείξε. Εδώ είναι, εδώ η Ρόδος. Έτσι, έτσι. Προχωράμε. Από τη στιγμή που υπάρχουν, Γιώργο, και ρωτάω εσένα, γιατί λόγω της πείρας σου σε όλα αυτά, ίσως μπορέσει να μας διαφωτίσει περισσότερο. Όταν τίθεται ένα τέτοιο θέμα, που κατά την άποψή μου θα εκτοξεύσει την περιοχή, θα δοθούν θέσεις εργασίας, θα έρθουν χιλιάδες επισκέπτες, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, στο οικονομικό κομμάτι πάντα μιλάω και όχι μόνο. Πάνω απ' όλα θα είναι η ποιότητα και η αεροφόρος ανάπτυξη. Πες μου, εκτός από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν θα πρέπει να γίνει γνωστό και στον λαό, στον ευρύτερο κόσμο, στον απλό πολίτη, για να μπορέσει να αποφασιστεί τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Να στο πάω ανάποδα λίγο, Ελευθερία. Πρόσεξε. Θα ξεσηκωθούν οι κάτοικοι της περιοχής. Τι βλέπω εγώ. Γιατί δεν μας μοιράζεται εμάς το ακίνητο αυτό. Πόσοι είμαστε εδώ. Υπάρχουν φτωχοί άνθρωποι σε περίοδο κρίσης, είναι άστεγοι να πάρουν ένα χωράφι να κτίσουν κάτι που έχει γίνει στο παρελθόν και σε άλλα μέρη και συγκεκριμένα και του Δήμου Νέας Προποντίδας. Δεν προβλέπετε. Μισό λεπτάκι. Να σου πω τι μπορεί να γίνει. Θα σηκωθεί ο σύλλογος, ο συνεταιρισμός αγροτών και στην περιοχή, διότι υπάρχει υπεράντληση υδάτων, το ισοζύγιο έχει πέσει κλπ. Θα ξεσηκωθούν οι οικολόγοι, το είπα πριν στον κύριο Τζεβελέκη, οι οποίοι θα λένε ενοχλούνται τα δύο κουνούπια που υπάρχουν στην περιοχή. Μπορεί να ξεσηκωθεί ο υφιστάμενος επενδυτής που υπάρχει στην περιοχή και να πει: θέλω κι εγώ να είμαι θεωρητό σε μένα για να κάνω αυτό, να μην το δώσετε αλλού. Θα σηκωθούν από την παραλία γιατί θα γίνει. Λοιπόν, κύριε Τζεβελέκη, αυτά, κύριε Τζεβελέκη, σας δίνω το λόγο της τιμής μου ότι τα έχω δει δεκάδες φορές όλα αυτά τα χρόνια. Η επένδυση στην περιοχή Τσαΐρη Καλυβών του Δήμου Πολυγύρου έγινε πριν λίγα έτη. Ξέρετε πόσα χρόνια το πάλευαν αυτό το Τσαΐρη?
τουλάχιστον, να σας πω εγώ, 25 ξέρω μόνο εγώ. Βάλτε και 10, 35 χρόνια. Και έγινε πριν από 4-5 χρόνια που έγινε μια ωραία εγκατάσταση, μια μονάδα τέλος πάντων ξενοδοχειακή και πολύ καλά έκανε. Έγινε όμως. Λοιπόν, άρα, όλα αυτά θα γίνουν εκεί. Άρα το βάρος είναι των καθαρά, αποφάσεων είναι στη βούληση, είναι στη βούληση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου. Να θελήσει δηλαδή ο Δήμος να κάνει αυτή την επένδυση. Θα πρέπει όμως ο σύμφωνα Δήμος με τα λεγόμενα του κυρίου Τζεβελέκη είναι εξαιρετική, γιατί οι τηλεθεατές ήδη τηλεθεατές έχουν δει και το master plan, τη φωτογραφία τέλος πάντων, τη μακέτα από τις εγκαταστάσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν. Στην πρότασή μας, στην πρότασή μας. Στην πρότασή σας, μπράβο. Άρα θα πρέπει οι αποφάσεις που θα πάρθουν να γίνουν μετά από πολύ όρημη σκέψη. Και γενναία απόφαση ελευθερία του δουσού του Δήμου νέας προποντίδας. Γιατί η οικονομία είναι σε άθλια κατάσταση και ο κόσμος χρειάζεται δουλειά. Και εκτός από αυτό, πάμε να αναβαθμίσουμε τον νομό Χαλκιδικής και να τον κάνουμε προορισμό. Προορισμός γίνεται μόνο, θα μου επιτρέψετε, κατά την ταπεινή μου άποψη, μόνο με σωστές επενδύσεις. Και επειδή η οικονομία όλων των Ελλήνων κακώς έχει έρθει σε αυτά τα χάλια, θα πρέπει να μπορέσουμε να συνεργαστούμε με άλλους επενδυτές. Και κυρίως του εξωτερικού για το νοτικές ενέσεις, γιατί χρήμα δεν υπάρχει. Για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτές τις νοτικές ενέσεις που επιβάλλεται πλέον. Και να το κοιτάμε όπως το κοιτάμε και εμείς, σαν κόριο οφθαλμού. Φυσικά, είναι η γη μας, να την αξιοποιήσουμε στο μέγιστο δυνατό προς όφελος των κατοίκων και του περιβάλλοντος. Και του περιβάλλοντος, αυτό μην το ξεχνάτε. Okay. Δεν το ξεχνάμε. Δεν μας ξεχνάει. Αν το ξεχάσουμε εμείς, θα μας ξεχάσει αυτό. Και εύχομαι αυτό που είπατε προηγουμένως, κύριε Ποδόπουλο, να μην παρακολουθούν τώρα οι υποψήφιοι επενδυτές μας. Αχ, με ρώτησε συνάδελφος. Έχετε τεράστια εμπειρία, το ξέρω. Έπρεπε να απαντήσω αληθινά, τι να λέμε. Το ξέρω, αλλά νομίζω ότι και ο Δήμος έχει τους μηχανισμούς. Δεν θυμάμαι σε κάποια περιοχή, κύριε Τζεβελέκη, δεν μπήκαν ανεμογεννήτριες, καθαρή ενέργεια προστασία στο περιβάλλον, διότι κάποιο έντομο τέλος πάντων τον ενοχλούσε ο θόρυβος. Σεβαστό. Για όνομα της Παναγίας τώρα. Προσέξτε, μα σεβαστά είναι αυτά. Ναι. Αλλά εδώ ξέρετε τι βλέπω, κύριε Τζεβελέκη. Κάνουν οι άνθρωποι, χρεώνονται χιλιάδες ευρώ και οι περιφέρειες και οι Δήμοι κλπ. Να σκοτώσουν τα κουνούπια, να τα ραντήσουν. Και εμείς δεν βάζουμε ανεμογεννήτριες για να γίνονται περισσότερο τα κουνούπια. Δηλαδή είναι αστειότητα αυτά. Ποιος και πιο γίνεται όλο αυτό, δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Κοιτάξτε, οφείλουμε να σεβαστούμε την κάθε γνώμη. Να ξέρετε ότι και αυτοί αυτές οι εταιρείες που πρώτα ο Θεός θα έρθουν έχουν γνώση, έχουν ξαναδιαντοπίσει τα θέματα. Να ξέρετε κάτι, ότι μιλήσαμε με το ίσως μεγαλύτερο φαντ που υπάρχει αυτή τη στιγμή παγκόσμια. Και όταν τους είπαμε θέλουμε να συμμετέχετε σε ένα διαγωνισμό, είναι 400 στρέμματα κοντά, ένα φοβερό οικόπεδο, καθαρά. Όντως είναι. Ναι, έτσι είναι. Μην κοίταξε να δεις, εμείς φεύγουμε στο Πορτορίκο, έχουμε αγοράσει 20.000 στρέμματα. Κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δεν είχα κάτι να αντιτάξω, απλά του είπα, εδώ είναι Ελλάδα, εδώ είναι Ευρώπη, εδώ είναι μια άλλη περιοχή, έτσι, δηλαδή... Πάντα υπάρχει μια δημιουργική, θα έλεγα, πολεμική, έτσι. Και μέσα από αυτή, όπως είπατε και προηγουμένως, έγινε αυτή η επένδυση. Πέρασαν 21 χρόνια. Το Κώστα Ναβαρίνο, ο συγχωρεμένος, ο προτεργάτης του, ο καπετάνιος που λένε, ο Σταδακόπουλος, το πάλευε 21 χρόνια. Έτσι. Λοιπόν, σε ιδιόκτητη γη. Άρα, μικρά βήματα για να φτάσουμε στο μεγάλο ποθητό αποτέλεσμα. Έτσι ακριβώς. Κύριε Τζεβελέκη, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι στην συζήτηση. Τίποτα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ελπίζω να όλα αυτά που είπαμε να τα ακούσουν, να είναι βίκοα τα ότα που θα μας ακούσουν και να πάρθουν αποφάσεις που θα έχουν ως απότερο σκοπό το συμφέρον του νομού Χαλκιδικής και της ευρύτερης περιοχής γενικότερα. Και να σκύψουν το να μπορέσουν να το δουν από τη θετική πλευρά των πραγμάτων. Ότι οι επενδύσεις, οι σωστές επενδύσεις, πάντα ήταν, είναι και θα παραμείνει ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο για τη χώρα μας. Και τώρα, ειδικά στην οικονομική κατάσταση στην οποία βιώνουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ.
Γιώργο, ευχαριστώ και εσένα. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ και εσένα και ευχαριστώ και τον κύριο Τζεβελέκη που είχα τη χαρά να. Ελπίζω, κύριε Τζεβελέκη, τα μηνύματα που θα έρθουν να είναι αισιόδοξα και η περιοχή να αναβαθμιστεί ακόμα περισσότερο. Και συγχαρητήρια στην εκπομπή σας. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα να δούμε τους χορηγούς της εκπομπής και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε.